Φίλες και φίλοι, συμπολίτησες και συμπολίτες, καλησπέρα σας. Σεπτέμβριος του 2015, στην πλατεία αυτή και στην κεντρική πολιτική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εν ώψη των βουλευτικών εκλογών, ξεδίπλωσα τη σκέψη και την επιθυμία μου να συμπορευθώ με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είχε προηγηθεί η εξαπάτηση του ελληνικού λαού από τον Τσίπρα και διαφαινόταν ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν πέρα για πέρα αντιλαϊκή και υποταγμένη στα διευθυντήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου που οδήγησε στην περαιτέρω αφέμαξη του λαού μας, των εισοδημάτων των εργαζομένων, των εργατών, των μικρομεσαίων και των ελεύθερων μικροεπαγγελματιών, ήρθε ως επιστέγασμα της δουλικής και υπάκουης πολιτικής και συμπεριφοράς των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Η κοινωνία μας διαψευσμένη και απογοητευμένη ένιωσε ακόμα πιο πολύ τις οδυνηρές συνέπειες από τις επιπλέον μειώσεις στις συντάξεις μας, από το ξεχαρβάλωμα του συστήματος της δημόσιας υγείας, από τους πειραματισμούς στη δημόσια εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, από την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων, από τη ρευστότητα των εργασιακών σχέσεων περιορισμένης διάρκειας. Βρεθήκαμε μετέωροι να μετράμε τα ψηλά μας για να βγάλουμε το μήνα. Βρεθήκαμε μετέωροι να υπερεσπιζόμαστε τις ανάγκες που έχουμε ως συνταξιούχοι για να καλύψουμε την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη. Βρεθήκαμε μετέωροι και πήραμε δύναμη από τα σπλάχνα μας για να στηρίξουμε τα παιδιά μας, που ως νέοι επιστήμονες αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που τους υπέβαλε το κράτος. Βρεθήκαμε μετέωροι να αποχαιρετούμε τα παιδιά μας, που εγκατέλειπαν την πατρίδα μας για να βρουν δουλειά σε άλλο τόπο. Είναι όλα αυτά παρελθόν? Όχι φυσικά. Είναι το παρόν. Είναι το παρόν που βιώνουμε, καθώς οι συνέπειες αυτών των αντιλαϊκών μέτρων και πολιτικών είναι μακροχρόνιες. Οδήγησαν και οδηγούν στην εξαθλίωση και στη στασιμότητα της κοινωνίας μας. Βιώσαμε και βιώνουμε καταστάσεις που απελπισμένοι συνάνθρωποι μας δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το ρεύμα, το νερό, που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Οικογένειες που δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους, να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες για τη μόρφωση και για την ψυχαγωγία. Είμαστε μπροστά στο μεγαλύτερο ξεπούλημα των παραγωγικών μας δυνάμεων. Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μαρίνες, αεροδρόμια, στεριά και θάλασσα, όλα πουλιώνται. Υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας ιδιωτικοποιούνται. Η ανεργία κουμπά το 1/3 του πληθυσμού, με τις ευάλωτες ομάδες, τις γυναίκες και τους νέους, να υποφέρουν. Τι είναι λοιπόν αυτό που ζούμε? Μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι κοινωνικό σύστημα που οδηγεί στην πρόοδο και στην ευημερία των μελών του? Μπορούμε να πιστέψουμε ότι είναι το κοινωνικό σύστημα που προστατεύει, που στηρίζει τα μέλη όταν ολοφάνερα πια στηρίζει το φασισμό? Ο φασισμός είναι γέννημα και θρέμα αυτού του συστήματος. Είναι γέννημα και θρέμα και βλέπουμε πως κυριαρχεί στην Ευρώπη. Όταν εισβάλλει σε χώρες του τρίτου κόσμου αυτή η Ευρώπη, ανερυθρίαστα, άλλοτε με τους γνωστούς αποικιοκρατικούς όρους που βιώσαμε στο πετσί μας και άλλοτε με σκληρές πολεμικές ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις. Είναι άραγε αυτό το σύστημα το καπιταλιστικό ικανό να απαντήσει στις ανάγκες των λαών και να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα? Και οι χιλιάδες πρόσφυγες και οι μετανάστες που ζητάνε μια ανάσα ζωής
και επιλέγουν την Ευρώπη της δημοκρατίας, όπως θέλει να λέγεται. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στηβαγμένοι στα νησιά μας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όταν βρίσκονται να περιπλανώνται στους δρόμους της Αθήνας, όταν κρύβονται στα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια της πόλης μας, όταν βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να περάσουν τα σύνορα και να βγουν στις χώρες του παραδείσου, όπως τους παρουσιάζουν την Ευρώπη. Είναι το σύστημα αυτό που τους δημιουργεί. Που τους δημιουργεί αυτή την άθλια ζωή. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα που έχει καταρακώσει κάθε στιγμή της ζωής μας. Υπάρχει απάντηση σε όλα αυτά. Την έχουμε δώσει εμείς εδώ στην Πάτρα. Η Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπήρωσης απέδειξε ότι έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και πολιτευόμενοι με συνέπεια, εντιμότητα, υπευθυνότητα, τολμηρά και διεκδικητικά, μπορούμε να ανατρέψουμε τις συστημικές καταστάσεις και να υλοποιήσουμε το όραμα μιας κοινωνίας που δεν φοβάται, που αγωνίζεται, που συνδιοικεί. Αν πρέπει σήμερα και πάλι να απαντήσω γιατί συμπορεύομαι με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θα έλεγα ότι εκτός από τους κοινοβουλευτικούς αγώνες που έκανε υπερασπιζόμενο τα συμφέροντα του λαού και που αποδεικνύουν ότι είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν μας ξεγέλασε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Δημαρχία Πελετίδη στάθηκε ορόσημο για το παρόν και το μέλλον αυτής της πόλης. Ικανή στην αντιπολίτευση, ικανή και στη διεκδίκηση μέτρων και στην υλοποίηση έργων που απαντούν στις λαϊκές ανάγκες. Συμπορεύομαι λοιπόν και ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος και ως υποψήφια Ευρωβουλευτής, που είναι τιμητική για μένα θέση, και σας καλώ να ενισχύσετε με την ψήφο σας σε όλες τις κάλπες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για να παλέψουμε από κοινού τις αντιλαϊκές πολιτικές. Η ισχυρή φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στην Ευρωβουλή. Γιατί μόνο έτσι αναχαιτίζεται η λέλαπα του κέρδους και των μονοπωλίων. Γιατί έτσι μόνο αναχαιτίζεται ο φασισμός. Γιατί μόνο έτσι κερδίζουμε τη ζωή που μας αξίζει. Με τη νίκη.